Είχαμε την εξιχνίαση ληστείας που έγινε σε βάρος ταχυδρόμου στην Θεσπρωτεία. Ο άνθρωπος μετέφερε συντάξεις. Ο Βασίλης Λούπας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη. Κάτι λιγότερο από 24 ώρες χρειάστηκαν για τους αστυνομικούς της Θεσπρωτείας των Φωνιανίνων για να εξιχνιάσουν μια ληστεία σε βάρος ενός ταχυδρόμου. Η ληστεία Δημήτρη είχε λάβει χώρα στην Αγία Κυριακή Θεσπρωτείας το πρωί της Δευτέρας με λεία 22.500 ευρώ που προοριζόταν για συντάξεις. Οι αστυνομικοί, μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις σε Ιγουμενίτσα και Γιάννηνα, συνέλαβαν τελικά τρεις Γιαννιώτες ως τους δράστες της ληστείας, έναν Έλληνα ως συνεργό, ενώ συνελήφθη Δημήτρη και μία 52χρονη ταχυδρομική υπάλληλο ως η ηθική αυτούργος της ληστείας. Η γυναίκα τους έδινε πληροφορίες, εννοείς. Αυτό Δημήτρη είναι σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά πριν από 5 περίπου λεπτά, νομίζω ότι έχει επιβεβαιωθεί και από την αστυνομία, από την ενημέρωση που είχα. Η γυναίκα Δημήτρη, όπως ανακοίνωσε και η αστυνομία, ήταν αυτή που μέχρι πριν από ένα μήνα εξυπηρετούσε τα χωριά της Παραμυθιάς ως υπάλληλος του ταχυδρομείου, γνώριζε λεπτομέρειες αλλά και το συγκεκριμένο δρομολόγιο του ταχυδρόμου. Και επίσης θα πρέπει να πούμε, Δημήτρη, πως οι δράστες υπέδειξαν στους αστυνομικούς συγκεκριμένο σημείο, όπου τελικά βρέθηκαν 12.000 ευρώ από τα 22.500 ευρώ. Σε ευχαριστούμε πολύ.